Έσκυσα τα χαρτιά για να σκίσετε! Πολύ κολάρα μας! Νατάσα, καλό βρήκα, κυρίες και κύριοι, δεν θα μπορούσε να κάνει άλλη είσοδο. Νατάσα, μωρό μου! Νόματσα, είναι μια πολύ τυπερή στιγμή. Γεια σου, φίλε. Γεια σου. Λοιπόν, κάθεσαι εδώ, κάθεσαι στη μέση. Μέχρι σου. Τι κάνεις, πώς είσαι ρε Νατασάκο? Είμαι μες στην τρέλα, μες στην καλή χαρά. Και επειδή αυτή τη ζωή εγώ γουστάρω. Καταρχήν να σου πω κάτι, θέλω να σε ευχαριστήσω δημόσια, γιατί παιδιά με το που πήρα την Νατάσα, της λέω, Νατάσα έχω πολύ άγχος, σε θέλω, επειδή είσαι γουρλού να μου κάνεις ποδαρικό εδώ πέρα, να μας κάνεις μάλλον στο σπλάς, και μου είπε κατευθείαν το ναι, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι ρε φιλαράκι, καταρχάς εμείς οι δύο έχουμε μοιραστεί πολλά πράγματα και πολύ σημαντικά πράγματα. Έχουμε βγάλει νύχια. Άσε. Κοίτα, με να δεις τα πόδια μου. Κοίτα, ακόμα. Ακόμα και τα σημάδια του ονόμα. Δεν είσαι καλά. Συγγνώμη, αυτές εδώ οι μελανιές είναι ναι, από εκεί. Ναι. Μου κάνεις πλάκα. Όχι καμία. Εδώ εμένα, κοίτα. Ένα είναι βαζωμένα. Ένα... Εδώ, εντάξει. Πού τις έκανες αυτές τις μελανιές, Χριστιανέ? Θυμάσαι τον κύβο. Γίνα το. Ακόμα μελανιά, δεν σε πιστεύω. Ναι, είχε καεί το δέρμα μου, παιδί μου. Πλάκα κάνεις. Θέλω να έχετε καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ. Θα την έχετε. Είναι σίγουρο. Είναι σίγουρο, γιατί είστε μια πολύ ωραία παρέα. Και έχετε να δώσετε τα καλύτερα. Μακάρι, λοιπόν, γι' αυτό είσαι πρώτη καλεσμένη. Γιατί θέλουμε να έχουμε καλή επιτυχία και θέλουμε το μυστικό της καλής επιτυχίας. Δεν υπάρχει μυστικό. Εσύ τα αποφάσισες πέρσι ξαφνικά. Ξαφνικά, σαν να αποφάσισες, θα απασχολήσω. Θα σας απασχολήσω. Ναι. Θα σας απασχολήσω. Από όταν σας ανακάλυψα πέρσι στο Instagram και σημαίνει, έμπαινα για να δω τι κάνει η Καλογρίβη σήμερα. Ναι. Και έχει ακολουθήσει ένας χρόνος που το ένα νέο σε σχέση με εσένα διαδέχεται το άλλο. Ναι. Με ποικίλες σημαντικότητες, ημί, ναι, χαρές, λίτρες. Απασχολείς. Αυτό τι είναι, σηκώθηκες ένα πρωί και πες, δεν έχω τίποτα άλλο να κάνω σήμερα, παιδιά. Θέλω να απασχολήσω. Όχι, καμία σχέση. Πώς έχει, κάτι αποφασίζεις μέσα σου. Όχι, αυτό δεν το αποφασίζεις, ούτε αποφασίζεις να προκαλέσεις, ούτε αποφασίζεις να απασχολήσεις. Αυτό συμβαίνει. Συνέβαινε αυτό. Είναι η περσόνα έτσι. Είναι η περσόνα της έτσι. Γιατί όλοι λέγαμε, ας πούμε, καλά, πώς γίνεται, Νατάσα Καλογρίβη, ρε, εσύ πολύ αγκρέσι. Κάτσε κι εγώ πιο χαλάρα. Κάτσε χαλάρα, παιδί μου, όπως γουστάρεις, κάτσε. Λοιπόν, είναι τόσο aggressive, είναι τόσο... Κάτσε και σε καλά να δω, Ρωμόλη. Ρώστε. Λοιπόν, είναι ένα παιδί που κουβαλάει μία τρέλα και λέγαμε τώρα, ας πούμε. Είναι πραγματικά τόσο τρελή, παιδιά. Έχω να σας πω ότι είναι ο πιο original άνθρωπος που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Αυτό θα λέγαμε, το MRS, γιατί βγάζει μια αυθεντικότητα. Είσαι αυτό που είσαι και όποιος σου γουστάρει. Είναι πολύ σημαντικό. Να σου πω, αλλιώς δεν έχει νόημα, η ζωή, μωρό μου. Και φοβάμαι τον κόσμο, ξέρεις. Όλο αυτό που βγάζεις, εσύ το ζηλεύω. Χάνεις πολύ από τη ζωή, από αυτή την ομορφιά. Με τα down της, με τα up της. Δεν πρέπει να τη ζεις την άτιμη. Κρίνεσαι για το κάθε τι που κάνεις. Και εσύ βγάζεις αυτή την αυθεντικότητα. Ακριβώς. Που ζηλεύω, μου αρέσει πάρα πολύ. Εσύ ξέρεις με ποια έννοια το λέμε. Δηλαδή, ας πούμε, εσύ δεν φοβάσαι να εκτεθείς.